Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Τάσος Δούσης και ταξιδεύω για εσάς με την εκπομπή μου εδώ στο Λος Άντζελες, τη μεγαλύτερη πόλη της Καλιφόρνιας. Εδώ, όπου αυτή η πόλη λέγεται και η πόλη των αγγέλων και πιστέψτε με, καθόλου άδικα. Εδώ χτυπάει η καρδιά της showbiz, η καρδιά των star και των Oscars. Ξέρετε όμως, το Los Angeles δεν είναι γνωστό γι' αυτό. Είναι γνωστό διότι είναι μια πόλη που πραγματικά δεν συγκρίνεται, δύσκολα περιγράφεται και σίγουρα δεν ξεχνιέται. Είμαι εδώ λοιπόν για να σπάσω όλους τους κώδικες και να καταφέρω μέσα από μια ταξιδιωτική εκπομπή να σας κάνω να καταλάβετε πώς γίνεται σε μια μεγαλούπολη να χωρέσει μέσα και το εξωτικό στοιχείο. Ξεκινάμε. Το Los Angeles, ή αν θέλετε Los Angeles, όπως είναι στα ισπανικά, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και ψυχαγωγικά κέντρα του κόσμου. Βρίσκεται στις Δυτικές ΗΠΑ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, και έχει 13 εκατομμύρια κατοίκους, οι οποίοι ζουν τον ατομικό τους μύθο και παράλληλα το μύθο του αμερικάνικου όνειρου. Το Los Angeles για εμένα είναι μια πόλη όνειρο. Έχει καταφέρει μέσα σε 200 χρόνια να είναι ένας ζωντανός θρύλος και μύθος όχι μόνο για τους Αμερικάνους, αλλά για όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Η πόλη του LA αποτελεί ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα μέρη του κόσμου, καθώς κατοικούν άνθρωποι προερχόμενοι από κάθε γωνιά της γης. Στο Los Angeles κατευθείαν μαγεύεσαι. Από τι? Από το ευχάριστο σχεδόν μεσογειακό κλίμα και την υπόσχεση για μια έντονη ζωή. Το Los Angeles, πατρίδα του Mickey Mouse, του Hollywood, του Baywatch, του La La Land, των Stars και των ηλιοκαμένων κορμιών, έχει εξάψει τη φαντασία δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να ζήσουμε το Los Angeles στα όρια του. Μια εκπομπή για το LA, μια πόλη συνώνυμο του μύθου, έχει ήδη ξεκινήσει. Με αφετηρία την έρημο Μοχάβε και ένα road trip από το Las Vegas στο Los Angeles. Ξεκινάμε. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι για πολλούς είναι όνειρο ζωής να πάρουν ένα αυτοκίνητο και να κάνουν τη διαδρομή Los Angeles, Las Vegas ή Las Vegas, Los Angeles. Αυτό βεβαίως έκανα και εγώ γιατί όντως ήταν όνειρο ζωής μου.
Και αυτή τη στιγμή κάνω αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή και η περιπέτεια, όπως καταλαβαίνετε, έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, παιδιά, τι παρατηρώ στους αμερικάνικους δρόμους. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν πατάει τη λέα. Τη λωρίδα εκτάκτης ανάγκης. Έτσι και την πατήσει κάποιος, την πάτησε, διότι το πρόστιμο είναι 481 δολάρια. Το όριο ταχύτητας που πηγαίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή από το Las Vegas προς το Los Angeles έχει ανέβει από τα 55 μίλια στα 70. Έτσι και κάνεις το αστείο ότι ξεπερνάς το όριο ταχύτητας και σε καταγράψουν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει ότι, ξέρετε κύριε αστυνόμε μου, το πέρασα το όριο για 10 μίλια και τα λοιπά, για 5 μίλια. Σημαίνει ότι δεν σέβεσαι τον νόμο. Και μάλιστα υπάρχουν διάφορες πινακίδες καθοδών, όπως πηγαίνει στο δρόμο, στην κεντρική λεωφόρο, που λένε «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε και από ψηλά». Δηλαδή, οι Αμερικάνοι έχουν και ντρόουν τα οποία τα σηκώνει και παρακολουθούν την κίνηση. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Το να κάνεις ταξίδι από το Las Vegas στο Los Angeles οδικός δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ένα ρίσκο, μια εμπειρία ζωής που πρέπει να τη ζήσεις, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσέξεις και πάρα πολύ. Και το πιο εύκολο πράγμα εδώ που ταξιδεύεις από Las Vegas προς Los Angeles και αντίστροφα είναι να μείνεις από βενζίνη. Τι γίνεται, άμα μείνεις από βενζίνη, την πάτησες στην έρημο. Έχεις πρόβλημα σοβαρό. Πρώτα απ' όλα τρως και φοβερό πρόστιμο, έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε χιλιάδες άλλα πράγματα στο δρόμο και να μην βρείτε βενζινάδικο. Το Via Michelin, ένα site, μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε αυτές τις διαδρομές, διότι θα σας πει και πόσο θα σας κοστίσει κάθε διαδρομή ξεχωριστά σε βενζίνη. Χρήσιμο τύπο αυτό. Πρώτη στάση σε αυτό το καταπληκτικό road trip, η έρημος Μοχάβε, προκειμένου να περπατήσουμε στα Άγια Χώματα των Ινδιάνων. Στη διαδρομή μας πατάμε στα χώματα της ερήμου που χωρίζει το Las Vegas από το Los Angeles. Είναι μια πραγματικά, παιδιά, φοβερή εμπειρία αυτό το road trip. Όσοι έρθετε ποτέ στην Αμερική, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνετε. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα, εξαιρετικά πολλά πράγματα. Κοιτάξτε, κάθε 3-4 μίλια έχουν ένα call box όπου σταματάει ο οποιοσδήποτε για να κάνει τηλέφωνο αν έχει ανάγκη ή οτιδήποτε, έτσι. Δεύτερη στάση για καφέ και ξεκούραση στην πόλη Baker. Εκεί θα απολαμβάναμε την τρέλα ενός συμπατριώτη μας που έφτιαξε ένα καφέ εστιατόριο στη μέση του πουθενά. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που πρέπει να έχει νοσταλγία για την πατρίδα και ο οποίος έχει γεμίσει ένα μαγαζί με στοιχεία ελληνικά. Ζήτω η Ελλάς, πίτα γύρος, καφέ ελληνικός, νοσταλγία και πάει λέγοντας. Θέλω να το δω το μαγαζί, παιδιά, αυτό από μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού έφτασα μέχρι εδώ, θα πάω μέσα. Εδώ πέρα φανερώνεται ένας άνθρωπος που όχι απλά αγαπάει την πατρίδα. Τη λατρεύει, πεθαίνει για αυτήν και της κάνει διαφήμιση. Ποιος Αμερικάνος μπαίνει εδώ πέρα, έρχεται διακοπές στη χώρα μας την επόμενη χρονιά, έτσι. Το έχει γεμίσει με φωτογραφίες από ελληνικά νησιά. Μπράβο στο μάγκα. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας με φουστανέλα. Όλα εδώ είναι Ελλάδα. Μέχρι και αλφάβητο έχει κάνει ο άνθρωπος για να μάθουν, ξέρει την ελληνική αλφαβήτα. All the food is Greek. Yeah. Is Greek food. Well, gyros, souvlakis, hummus, saganaki, baklava, spanakopita, tiropita. Baklava. Baklava. Spanakopita, tiropita. Galaktoburiko. Everybody likes gyros. Everybody likes gyros. Yeah, including me. Δεν καταφέραμε εδώ τον ιδιοκτήτη, μιλήσαμε έναν υπάλληλο, δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Αλλά τον ακούσατε, έτσι. Έλληνας ιδιοκτήτης και όλοι εδώ τρώνε ελληνικά σε αυτό το μέρος του πουθενά, στο Baker. Τρίτη στάση στη διαδρομή του Las Vegas, Los Angeles, η Calico. Μια πόλη φάντασμα που ομοιά της δεν υπάρχει παγκοσμίως.
Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να πάρετε μια αληθινή γεύση της άγριας Δύσης. Wild West λοιπόν, και σας αφήνω να απολαύσετε μερικά πλάνα από μια πόλη φάντασμα και σε λίγο θα σας δώσω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη πόλη εδώ στη μέση της διαδρομής από Las Vegas για Los Angeles, όπου έχουν φροντίσει και την έχουν διατηρήσει έτσι όπως ήταν αυτή η πόλη το 1820 που ξεκίνησε να φτιάχνεται. Σχεδόν 127 χρόνια πριν, η πόλη Calico έσφιζε από μεταλλευτές που ερευνούσαν τα ορυκτά πλούτη της. Το ασίμι ήταν ο βασιλιάς και η περιοχή εξόρυξης του Calico έγινε μία από τις πιο πλούσιες στην πολιτεία. Η πόλη ιδρύθηκε το 1881 και αναπτύχθηκε αστραπιαία, παράγοντας 86 εκατομμύρια δολάρια σε ασίμι, 45 εκατομμύρια δολάρια σε βόρακα. Τότε είχε πληθυσμό 1.200 κατοίκους, με, προσέξτε, 22 σαλούν, Chinatown και περιοχή με κόκκινα φανάρια. Το βλέπατε το μικρό σπίτι στο λιβάδι? Το βλέπατε? Εγώ το έβλεπα. Ήταν από τις αγαπημένες μου σειρές. Αυτή εδώ η πόλη, με το που την είδα, μου θύμισε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, το μυαλό μου γυρνάει πίσω, σε μια άλλη άγρια εποχή, την εποχή του Far West, της άγριας Δύσης. Η συγκεκριμένη πόλη φτιάχτηκε το 1885, παρακαλώ. Σήμερα η Calico είναι μία από τις ελάχιστα σωζόμενες αυθεντικές πόλεις ορυχεία των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Αληθινά είναι η νεκροφόρα. Παιδιά, κοιτάξτε πώς ήταν τότε, εκείνη την εποχή. Στο γραφείο του Σερίφη. Είναι δεδομένο ότι αν ζούσα σε εκείνη την εποχή, όλο εδώ γύρω περίπου θα ήμουνα. Αυτό είναι λοιπόν το γραφείο του Σερίφη και εκεί πίσω είναι που βάζαν τους ληστές. Προσωρινό κρατητήριο. Να το, κλουβί. Train robber, ληστής τρένων. Άγκους Ορόρι. Αυτός ο τύπος υπήρξε. Είναι και αληθινό το όνομα και αληθινός ο ληστής με τη συμμορία του. Για πόσο? 5.000. Νεκρός ή ζωντανός. Θα σας πω τον κατάλογο της πόλης εκείνη την εποχή. Κούρεμα 50. Κούρεμα πιο fancy 65. Ξύρισμα κούρεμα 75. Μουστάκι και γένια το τριμάρισμα 25. Δηλαδή τίποτα τσάμπα. Το μπάνιο το κανονικό 50. Τι σημαίνει κανονικό? Σημαίνει ότι αν θέλεις και πετσέτες που να είναι και έτσι ωραίες, ίσως βαμβακερές κιόλας, 75. Ελάτε να σας κεράσω μια μπύρα. Ελάτε. Στο μπαρ της Λίλης, στο σαλούν της Λίλης αν θέλετε, επιγραφή εκείνης εποχής. Απαγορεύεται το φτύσιμο. Απαγορεύεται να μεθάτε. Απαγορεύονται οι γυναίκες ελαφρών ηθών. Η λεωφόρος των αστεριών ή αλλιώς Walk of Fame. Αυτός ο ξακουστός δρόμος βρίσκεται στο Los Angeles και είμαι αποφασισμένος να σας ταξιδέψω σε αυτόν και να σας αποκαλύψω όλα του τα μυστικά. Λειτουργώντας σαν τοπικό πάρκο της Κομιτείας, το Calico παρέμενε ζωντανό. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε κάμπινγκ, τα στενά φαράγγια κάτω από την πόλη προσφέρουν κυριολεκτικά όλες τις ανέσεις. Θα τελειώσω το ρεπορτάζ σε αυτή την πόλη φάντασμα, όπως τελειώναν τη μέρα τους εκείνοι οι άγριοι καουμπόιδες στην εποχή της άγριας Δύσης. Πίνω την πύρα μου σε μια κουνιστή πολυθρόνα
Μόλις έχει πέσει ο ήλιος και απολαμβάνω χαλαρός τις τελευταίες στιγμές της μέρας. Στην υγεία σας. Τέταρτη και τελευταία στάση του ταξιδιού μας στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το Las Vegas με το Los Angeles, το θρυλικό και παραδοσιακό εστιατόριο Peggy Sue. Το ωραίο με το road trip είναι ότι μπορείς να σταματάς όπου θέλεις. Εγώ έμαθα για ένα φοβερό εστιατόριο που είναι πάνω στο δρόμο μου από Las Vegas για Los Angeles, το Peggy Sue. Λένε ότι έχει το κορυφαίο φαγητό του δρόμου της Αμερικής. Για πάμε να το δούμε. Πρώτη εντύπωση. Με το που μπαίνεις μέσα, νομίζεις ότι έχεις ταξιδέψει πίσω σε μια άλλη εποχή. Την εποχή του 50 ουσιαστικά. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα, έτσι. Νομίζω ότι από κάπου θα βγει ο Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. Πρόκειται για ένα αληθινά ιστορικό εστιατόριο αυθεντικής αμερικάνικης κουζίνας με διακόσμηση από την ξεχασμένη δεκαετία του 60 και με σερβιτόρες που έχουν εξεπηδήσει από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το Peggy Sue είναι η χαρά της χοληστερίνης και του εμφράγματος. Τα μπέργκερ, τα γλυκά και τα milkshake είναι τρισδιάστατα και αγαπάνε το βούτυρο και το καμένο λάδι. Φυσικά πήρα τη σπεσιαλιτέ της Peggy Sue. Το Burger King Kong. Εδώ κοιτάξτε. Κόλαση, bacon, κρεμμύδια, goslow. Παναγία μου και Χριστέ μου. Πώς θα το φάω τώρα το θέμα. Είναι το αυθεντικό αμερικάνικο μπέργκερ με το ψουμάκι του πληρωμένο με διπλό τυρί. Δηλαδή, δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι εδώ έτρωγε ο Elvis Presley, η Marilyn Monroe. Όλοι οι διάσημοι στάρ έχουν περάσει από εδώ. Το Peggy Sue είναι το κορυφαίο εστιατόριο δρόμου, αν όχι της Αμερικής. Θα έλεγα και του κόσμου, αν δεν ήθελα να φανώ λίγο υπερβολικός. Αλλά έχει μια τέτοια φήμη που το ακολουθεί και συγχρόνως δεν το φωνάζει. Γι' αυτό και σε αυτό το εστιατόριο εδώ δεν θα βρείτε τουρίστες. Το Peggy Sue είναι μια όαση αυθεντικότητας και τρελής Αμερικανιάς που δεν θα έχανα με τίποτα. Τελικά αυτό που κερδίζει ακόμη και στην Αμερική είναι το αυθεντικό και το σωστό. Αυτό είναι το Peggy Sue. Το αυθεντικό και σωστό παραδοσιακό μαγαζί. Γι' αυτό και αυτές οι εικόνες που βγάζουμε είναι τόσο μοναδικές και τόσο όμορφες. Διότι είναι απλές και παραδοσιακές. Βράδυ πλέον φτάσαμε μετά από 8 ώρες ταξίδι και 4 στάσεις στο λαμπερό και εντελώς διαφορετικό Λος Άντζελες. Ξεχνάμε οριστικά το πολύβουο Las Vegas και βουτάμε πλέον για τα καλά στην πόλη των Αγγέλων. Το Λος Άντζελες είναι εκεί και θα το εξερευνήσουμε μαζί από άκρη σε άκρη. Με συγχωρείτε, αλλά βρίσκομαι πρώτη μέρα στο Λος Άντζελες. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω το ρεπορτάζ μου από το περίφημο Hollywood. Το Hollywood, για να σας πω την αλήθεια, είναι ένας συνδυασμός πόλης, βιομηχανίας και ψευδεστήσεων. Η ιστορία του έχει να κάνει με τη γέννηση του θεάματος, τον κινηματογράφο, τα σκάνδαλα και τους celebrities με τα ακριβά σπίτια. Στην πραγματικότητα το Hollywood είναι ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο. Η πελώρια επιγραφή που δεσπόζει πάνω από τους λόφους, οι αστέρες της showbiz που βρίσκονται κάτω από τα πόδια σου στο πεζοδρόμιο του Walk of Fame, τα ξενοδοχεία, τα μπαρ και οι κινηματογράφοι που φιλοξένησαν και φιλοξενούν μεγάλα ονόματα του θεάματος, όλα αυτά συνθέτουν ένα υπέροχο μέρος, αρκετά τουριστικό, που κάνει πράξη όμως τα όνειρα των κοινών θνητών να γίνουν έστω και για λίγο αστέρια του Hollywood. But I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is-
Πρώτη στάση του ρεπορτάζ στο Hollywood, η ιστορική λεωφόρος Hollywood που φιλοξενεί το περίφημο Walk of Fame. Η λεωφόρος των αστεριών ή αλλιώς Walk of Fame. Αυτός ο ξακουστός δρόμος βρίσκεται στο Los Angeles και είμαι αποφασισμένος να σας ταξιδέψω σε αυτόν και να σας αποκαλύψω όλα του τα μυστικά. Ελάτε. Τα αστέρια είναι ροζ κοραλί και αυτό το μοσαϊκό προέρχεται από την Ιταλία. Από πάνω είναι το όνομα βεβαίως του καλλιτέχνη, του πρωταγωνιστή του κάθε αστεριού και ακριβώς από κάτω είναι οι 5 κατηγορίες στις οποίες έχει διακριθεί. Αναλόγως δηλαδή με τον καλλιτέχνη. Άλλος είναι για τον κινηματογράφο, άλλος είναι για το θέατρο και την τηλεόραση, άλλος είναι ο μουσικός παραγωγός και πάει λέγοντας. Οι συνολικά κατηγορίες είναι 5. Πόσα λέτε ότι είναι τα αστέρια σε αυτή την τεράστια λεωφόρο? 2.538. Και το κάθε αστέρι το ένα από το άλλο απέχει περίπου 1,8 μέτρα. Κάθε χρόνο περίπου 20 αστέρια παίρνουν τη θέση τους σε αυτήν εδώ τη λεωφόρο. Σε μια τελετή που όλοι βεβαίως την έχουμε παρακολουθήσει. Έχω να σας αποκαλύψω δύο πολύ σημαντικά μυστικά για τη λεωφόρο των Διασήμων. Το 1968 ο δήμαρχος της πόλης θέσπισε δύο πολύ σημαντικούς κανόνες. Πρώτον, όποιος έπαιρνε αστέρι στη λεωφόρο θα έπρεπε να ήταν εδώ στην τελετή της απονομής. Και δεύτερον, ο ίδιος αυτός άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει μια δωρεά στο Δημοτικό Ταμείο 25.000 ευρώ προκειμένου να συντηρηθεί το αστέρι του. Από τότε και μέχρι σήμερα 40 διάσημοι έχουν αρνηθεί να παραλάβουν το αστέρι τους εδώ στη λεωφόρο των Διασήμων μόνο και μόνο για να μην πληρώσουν τα χρήματα. Άρα όλοι αυτοί είναι υποψήφιοι και για το ρόλο του Σκρούτζ, νομίζω. Το μήκος της λεωφόρου των αστεριών φτάνει τα 2,8 χιλιόμετρα και θέλετε 2,8 χιλιόμετρα για πάνω και 2,8 χιλιόμετρα για κάτω. Εδώ που είμαι βρίσκεται το τέλος της λεωφόρου και βρίσκεται το τέλος με δύο πολύ σημαντικά αστέρια, του Elvis Presley και των Beatles. El Capitan, ένας από τους πιο σημαντικούς κινηματογράφους παγκοσμίως, όχι μόνο στο Los Angeles, από τους πρώτους που άνοιξε τις πύλες του την δεκαετία του 20. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να αποκτήσετε το όνομά σας σε ένα αστέρι του Hollywood, επισκεφτείτε εδώ τα παιδιά, τους Μεξικανούς, οι οποίοι σας γράφουν το όνομά σας. Your name lay here. Και έτσι αποκτάτε και εσείς το δικό σας αστέρι εδώ στη λεωφόρο των Διασήμων του Hollywood. Ο κακός χαμός και το hot point σε αυτή τη λεωφόρο γίνεται σε δύο σημεία. Έξω από το Κινέζικο θέατρο και εδώ, στο Madame Tussauds. Η μάχη που δίνουν οι πολιτές για το από πού θα πάρετε σουβανίρ με 5 δολάρια είναι απίθανη, έτσι. Όταν λέμε απίθανη, είναι απίθανη. Όλη μέρα φωνάζουν χωρίς σταματημό. Επίσης υπάρχουν διάφοροι τύποι, θα τους δείτε τώρα, ντυμένοι Batman, Robot κτλ. Που καλούν τους τουρίστες να φωτογραφηθούν μαζί τους έναντι κάποιες αμοιβής. Γύρω στα 5 δολάρια, υποθέτω, ας πούμε. Ελάτε να τους δούμε μαζί. Ελάτε να σας δείξω το πιο μοναχικό αστέρι. Το πιο μοναχικό αστέρι όμως από περιέργεια του ιδίου του αστεριού. Ελάτε. Σας παρουσιάζω το αστέρι του Μοχάμετ Άλι, το οποίο αστέρι αυτό είναι το μοναδικό που δεν είναι στο δάπεδο, αλλά είναι στον τοίχο του Dolby Theater. Η ιστορία έχει ως εξής. Όλα τα αστέρια μέχρι το 2002 ήταν τοποθετημένα στο δάπεδο. Όταν πρότειναν λοιπόν στο Μοχάμετ Άλι να του δώσουν το δικό του αστέρι σε αυτή την λεωφόρο των Διασήμων,
Ο ίδιος αρνήθηκε να είναι στο δάπεδο για να τον πατάνε όλοι από πάνω. Και πρότεινε να είναι στον τοίχο του τότε Kodak Theater. Το δέχτηκαν και ορίστε λοιπόν η μοναδική εξαίρεση από τα χιλιάδες αστέρια στο αστέρι του περίεργου, διάσημου και φοβερού μποξέρ Μοχάμεντ Άλι. Στην ιστορική λεωφόρο βρίσκεται και το κινέζικο θέατρο Μανς. Πρόκειται για τη διασημότερη κινηματογραφική αίθουσα του κόσμου που άνοιξε τις πύλες της το 1927. Περίπου 200 αστέρες του Χόλιγουντ έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους χεριών και ποδιών έξω από το θέατρο. Το Walk of Fame είναι ίσως το πιο τουριστικό μέρος του Χόλιγουντ και ίσως στο LA. Αυτό σημαίνει ότι ήταν το Beverly Hills με τον περίφημο και θρυλικό δρόμο του Rodeo Drive. Ο Tom Cruise βγαίνει έξω από μια στραφτερή Rolls Royce και χαιρετάει εγκάρδια την Jennifer Aniston που τυχαία περνάει από κοντά του εκείνη τη στιγμή. Λίγο παρακάτω οι θυρωροί περιμένουν τους πλούσιους πελάτες που έχουν αφήσει μια ολόκληρη περιουσία στα ακριβά μαγαζιά boutique. Στη σειρά χλιδά τα αυτοκίνητα. Μέσα στα ξενοδοχεία, στις πισίνες, η παραγωγή των στούντιος κλείνουν τεράστιες συμφωνίες για ταινίες και δίπλα κολυμπάνε εθέρειες υπάρξεις. Κυρίες και κύριοι, είσαστε στο Beverly Hills, σε έναν κόσμο που εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, που εγώ όμως θα σας τον παρουσιάσω όσο καλύτερα μπορώ. Φυσικά, εκτός από τις επαύλεις στο Beverly Hills, το σήμα κατά τεθέν της περιοχής δεν είναι άλλο από τον περίφημο δρόμο Rodeo Drive με τα πιο ακριβά μαγαζιά του κόσμου. Σε αυτόν λοιπόν ακριβώς τον δρόμο περπατάω και θα προσπαθήσω να σας δώσω όσο καλύτερα μπορώ τις πιο εντυπωσιακές εικόνες ενός αληθινά μυθικού δρόμου. Περπατάω στη Rodeo Drive και καταλαβαίνω απολύτως όχι τους άντρες, αλλά τις γυναίκες. Πιστεύω ότι το όνειρο κάθε γυναίκας είναι να περπατήσει σε αυτόν τον δρόμο. Όχι απλά για να ψωνίσει,
αλλά κυρίως για να θαυμάσει αυτά τα αριστουργηματικά καταστήματα και να ζήσει για λίγο αυτή την ζωή πολυτελείας. Έτσι όπως περπατάω, έχω την εντύπωση ότι από κάπου, ξέρετε, θα ξεπεταχτεί η Τζούλια Ρόμπερτς και θα μεταμορφωθεί από κορίτσι του δρόμου σε κυρία της υψηλής κοινωνίας. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Στο Beverly Hills και στη Rodeo Drive η μυρωδιά του χρήματος είναι στον αέρα. Ο θρυλικός δρόμος της υψηλής δραπτικής είναι ένας από τους πιο φημισμένους και ακριβούς δρόμους του πλανήτη. Είναι συνώνυμος σε έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και δόξα. Όσο για το μέγεθος, θα σας φανεί ψέμα, αλλά όλος αυτός ο χαμός γίνεται σε μόλις 3 τετράγωνα. Η πασαρέλα υψηλής δραπτικής, ο πλούτος, η χλειδί και η διεθνή σίκη μόδας στριμώχνονται σε μόλις 3 οικοδομικά τετράγωνα. Νομίζω τόσος πλούτος σε μερικές εκατοντάδες μέτρα δύσκολο είναι να συναντηθεί παγκοσμίως. Ένα φτηνό αυτοκινητάκι. Μία απλή Rolls Royce. Αλλά ρε παιδί μου, Rolls Royce και κίτρινη. Δηλαδή τι γούστο έχει ο τύπος. Έλεος. Λατρεύω τους καταστηματάρχες λοιπόν που βάλουν αυτά τα τραπεζάκια για να ξεκουράζονται όλοι οι οποίοι κάνουν αυτή την τεράστια βόλτα. Βέβαια στην πορεία κατάλαβα ότι τα τραπεζάκια εξυπηρετούσαν και ένα άλλο σκοπό. Τι σκεφτήκανε οι καταστηματάρχες? Προκειμένου να μην δεις ασχετή ο σύζυγος της κυρίας και να μπορεί να ξεκουράζει και να την περιμένει χωρίς αγωνία και χωρίς νεύρα, γι' αυτό ακριβώς βάλανε τραπεζάκια. Καμία γυναίκα δεν κάθεται. Μόνο άντρες κάθονται και περιμένουν τις γυναίκες τους που έχουν μπει μέσα και σκούν τα μαγαζιά. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα να σας ικανοποίησα με το ρεπορτάζ μου και να σας έδωσα καλή εικόνα από τη Rodeo Drive και όλο το Beverly Hills. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσω μια τέτοια μέρα είναι στο στέκι των επωνύμων να πει το κρασί μου δίπλα από την Κάμερον Δίας, τη Σάντρα Μπούλο και τους άλλους επώνυμους εδώ, στο στέκι των διασύμων, στη Rodeo 208. Λοιπόν, σας αφήνω για τώρα. Μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Η επαύλης στο Hollywood, στο LA, είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο. Τα σπίτια δε των διασύμων είναι κυριολεκτικά απλησίαστα σε τιμές. Ξεκινάνε από 22 εκατομμύρια δολάρια και φτάνουν μέχρι και 150 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά ακριβώς τα σπίτια των διασύμων του LA αποφάσισαν να είναι το επόμενο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε. Αυτό είναι το Dolby Theater, το φημισμένο Dolby Theater, όπου εδώ τα αστέρια του Hollywood έρχονται και παραλαμβάνουν τα βραβεία Oscar. Σε αυτόν εδώ το χώρο που βρίσκομαι στρώνεται ένα τεράστιο κόκκινο χαλί και όλοι περπατάνε προς την δόξα των Oscar. Σκέφτηκα λοιπόν εδώ στο Hollywood που βρισκόμαστε, γιατί να μην κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Να δούμε το σπίτι του George Clooney, του Jack Nicholson, του Mel Gibson, της οικογένειας Beckham. Έχετε διάθεση? Αν ναι, ακολουθήστε με σε ένα ταξίδι εντελώς διαφορετικό στα σπίτια της κλειδής των αστέρων του Hollywood. Φοβερό σπίτι του Brand Pitt. Δεν μένει πια με την Ατζέλη Ζολή, βέβαια. Όσο και αν φαίνεται, πιστεύω αυτό είναι ένα από τα 5 σπίτια του George Clooney. Λοιπόν, αυτό που
βλέπετε. Είναι το σπίτι του Mel Gibson. Το φοβερό σπίτι της Ελένα Γκόμες. Το φοβερό σπίτι της Τζένιφερ Λόπες. Απίστευτο, πραγματικά μοναδικό. Αυτό είναι ένα από τα σπίτια της Kim Kardashian. Και αυτό είναι το σπίτι της Lady Gaga. Μέχρι τώρα σας έχω δείξει που περπατάνε οι celebrities, που ψωνίζουν τα ρούχα τους, που τρώνε, που κοιμούνται, που είναι τα σπίτια τους. Τι μας μένει? Η διεύθυνση της δουλειάς τους, και δεν είναι άλλη από τα στούντιος της Universal στο Hollywood. Το μεγαλύτερο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο στον κόσμο γεννήθηκε το 1915 σε ένα κοτέτσι. Το θεματικό πάρκο άρχισε να μεταμορφώνεται το 1964 σε Universal Studios, προκειμένου να φιλοξενήσει κάποιες από τις μεγαλύτερες παραγωγές του κόσμου. Σήμερα, τα Universal Studios του Hollywood δέχονται περισσότερους επισκέπτες από οποιοδήποτε άλλο αξιοθέατο στο Los Angeles. Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο περνάνε τις πύλες στα studios για να κάνουν βόλτα εκεί που γεννήθηκε το Jurassic Park, το Shrek, ο υδάτινος κόσμος και πολλά άλλα. Ο επισκέπτης στα στούντιος της Universal κάνει βόλτα με το τραμ και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στα γυρίσματα ταινιών σε ενεργά στούντιος με σκηνές αληθινών ταινιών και σειρών που γυρίζονται σήμερα. Στα must των Universal Studios είναι το Jurassic Park, όπου οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον τυρανόσαυρο Rex και άλλους κλόνους δεινοσαύρων. Μεγάλη ατραξιόν είναι φυσικά και ο υδάτινος κόσμος με συναρπαστικές σκηνές να εξελίσσονται μπροστά σας. Με λίγα λόγια, στα Universal Studios θα γίνετε έστω και για λίγο πρωταγωνιστές αγαπημένων σας ταινιών και θα ζήσετε μέσα στο όνειρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Δύσκολα θα βρείτε παρόμοια εμπειρία παγκοσμίως. Αλλαγή ρεπορτάζ και εικόνων. Ανυψωθείτε στον ουρανό με τον τροχό του Λούνα Πάρκ. Παρατηρήστε τους ντόπιους να απαγκιστρώνουν την τελευταία τους ψαριά ή απλά να κάνουν βόλτα. Βρισκόμαστε πάνω στη θάλασσα, στην παλαιότερη ψυχαγωγική προβλήτα της Καλιφόρνιας που προσελκύει πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Η προβλήτα Σάντα Μόνικα είναι ένας αληθινός θρύλος. Είναι η προβλήτα εκείνη που έχει πρωταγωνιστήσει στις περισσότερες αμερικάνικες ταινίες και σειρές. Είναι η προβλήτα που παραδόθηκε στο κοινό το 1908, άρα είναι η ιστορικότερη προβλήτα της Αμερικής και μάλιστα η πρώτη που κατασκευάστηκε. Η προβλήτα Σάντα Μόνικα είναι και εκεί που τελειώνει ο περίφημος Route 66, ο περίφημος αυτοκινητόδρομος της Αμερικής. Η προβλήτα Σάντα Μόνικα είναι συνυφασμένη με το όνειρο Αμερικανών και ξένων που έχουν κάνει για δεκάδες χρόνια εδώ τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή, έχοντας στο μυαλό τους το αμερικάνικο όνειρο. Η προβλήτα Σάντα Μόνικα είναι ο τόπος όπου χιλιάδες συμπατριώτες μας έκαναν εδώ τα πρώτα βήματα της ζωής τους, σε αυτή την περιοχή της Καλιφόρνια. Ελάτε λοιπόν να τη γνωρίσουμε, γιατί ο ζωντανός θρύλος μας περιμένει να τον εξερευνήσουμε. Yeah.
Πάνω από την προβλήτα χαζεύω τις απέραντες λευκές αμμουδερές παραλίες. 4 χιλιόμετρα λευκή άμμου χωρίς ούτε μία κακοτεχνία, χωρίς τις χιλιάδες κακόγουστες ομπρέλες και beach bar. Κι όμως, ο ναός του καπιταλισμού σεβάστηκε το φυσικό περιβάλλον περισσότερο από τους δίθεν προοδευτικούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αντιλαμβάνομαι αμέσως ότι η Σάντα Μόνικα είναι μια παραλιακή πόλη που κατευθείαν σε μαγνητίζει. Είναι σαφέστατα μια πόλη με παλμό και ατμόσφαιρα. Περπατάω στην προβλήτα της Σάντα Μόνικα και ειλικρινά νιώθω ότι αναζωογονούμε 100%. Θέλετε ο αέρας του Ειρηνικού, θέλετε το ιόδιο της θάλασσας, θέλετε ότι είναι ένας τόπος ψυχαγωγίας πραγματικά συγκλονιστικός, δεν ξέρω. Πάντως είναι έξω από τα δικά μας πρότυπα. Εδώ οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει αυτές τις προβλήτες που είναι κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα και έχουν πάνω καφέ, ζογκλέρ, ο κόσμος κάνει τη βόλτα του, έχουν φτιάξει ένα Λούνα Πάρκ, θα το δείτε τώρα, να κοιτάξτε. Αυτή η περίφημη ρόδα που γυρίζει είναι το σήμα κατά τεθέν της Σάντα Μόνικα. Είναι τόσο παλιά όσο και η προβλήτα, δηλαδή παραδόθηκε στον κόσμο το 1911. Φανταστείτε δηλαδή από πότε προσφέραν οι Αμερικάνοι στον κόσμο τους τέτοιου είδους ψυχαγωγία, έτσι. Η Σάντα Μόνικα, η υψηλή ραπτική του Χόλιγουτ, συναντάει το χίπικο και μπόχο εναλλακτικό στοιχείο. Για αδιευκρίνιστους λόγους, η μίξη του εναλλακτικού με το fashion, η μίξη του πλούτου με το επαναστατικό προφίλ των νέων της Αμερικής, δεν κλωτσάει. Το αποτέλεσμα του διαφορετικού είναι καλό και δεν προσβάλλει καμία τάση. Η Σάντα Μόνικα είναι μικρή και περπατιέται εύκολα. Αν μάλιστα νοικιάσεις και ποδήλατο, ακόμη καλύτερα. Θα δεις τα πάντα σε ελάχιστο χρόνο. Αν με ρώταγε κάποιος τι σου άρεσε περισσότερο στο Λος Άντζελες, νομίζω δεν θα δίσταζα καθόλου. Ο κόλπος της Σάντα Μόνικα με τις μικρές πόλεις Σάντα Μόνικα, Βένις, Μαλιμπού είναι το κάτι άλλο. Φαντάζομαι να καταλάβατε όλοι ότι στη δεύτερη εκπομπή των εικόνων για το Λος Άντζελες θα σας ταξιδέψω στην πατρίδα του Baywatch. Ο κόλπος της Σάντα Μόνικα θα παραδοθεί στον τηλεοπτικό φακό των εικόνων μαζί με το downtown του Λος Άντζελες, την extreme νυχτερινή ζωή, τη διάσημη Melrose και την Sunset Boulevard. Μέχρι τις επόμενες εικόνες, να είστε όλοι καλά. Οι έξυπνοι ταξιδιώτες φροντίζουν την ταξιδιωτική τους ασφάλεια, η οποία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ταξίδι. Ό,τι και να σας συμβεί, έχετε γλιτώσει από την ταλαιπωρία. Χάσατε τη βαλίτσα, χάσατε τα χρήματά σας, σας κλέψανε, είχατε ένα μικρό ατύχημα, οτιδήποτε. Ασφάλεια. Εγώ έχω ασφάλεια επειδή έχω την κάρτα Diners Club. Πού με πάει το ποδηλατάκι, πού με πάει το ποδηλατάκι, πού με πάει η βολτίτσα, το ποδηλατάκι, πού με πάει το ποδηλατάκι. Βλέπετε ένα από τα ιστορικότερα, καρουσέλ του κόσμου. Παραδόθηκε με την έργα να ένα από τα ιστορικότητα... Δεν μπορώ να μιλήσω, φίλα το κρύο. Hello. Θέλω να πάω στους λόφους επάνω, να κάνω διαδρομές, να δω που μένουν ο Μέλ Γκίψον, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αυτά τα τρομερά σπίτια που μένει ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Νικόλ Κίτμαν, ο Μπέκαμ. Να δω το σπίτι της οικογένειας Μπέκαμ. Να δω πώς αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι μένουν εδώ στο West Hollywood. Ε, πώς.